Παγκόσμια ημέρα υγείας λοιπόν σήμερα και με αφορμή και την χθεσινή κινητοποίηση του Συλλόγου Εργαζομένων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Στερεάς Ελλάδας έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Θήμιο Σκόνδρα, πρόεδρο του Σωματείου. Κύριε Σκόνδρα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Σήμερα έχουμε την Παγκόσμια ημέρα υγείας. Χθες είχαμε αυτή την κινητοποίηση με τα πολλά ζητήματα που έχει ο χώρος της υγείας. Πείτε μας λίγο πώς πήγε καταρχάς και να δούμε και ποια είναι τα ζητήματα που διεκδικείτε. Ναι, βεβαίως. Είχαμε μια κινητοποίηση χθες η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Κήρυξε στάση εργασίας. Έγινε μια κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Υγείας. Και παράλληλα, ο σύλλογός μας, το Κέντρο Υγείας Λαμίας των Εργαζομένων, συμμετείχε και αυτός με μια κινητοποίηση έξω από το Κέντρο Υγείας Λαμίας. Λοιπόν, και άλλα, και σε όλα τα κέντρα υγείας της Ελλάδος. Ναι. Το βασικό μας αίτημα για αυτή τη στάση εργασίας είναι καταρχάς για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Ναι. Το οποίο μέχρι στιγμής παίρνουν κάποιες κατηγορίες συναδέλφων. Η κυβέρνηση έβγαλε μια κοινή υπουργική απόφαση που το αναμορφώνει, αλλά δυστυχώς με πολλές ανισότητες και πολλά προβλήματα. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε μια αύξηση 50 ευρώ στο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, αλλά βλέπουμε τελικά ότι μάλλον δεν το παίρνουν οι περισσότεροι συνάδελφοι, από ό,τι φαίνεται. Και γι' αυτό γίνεται και αυτή η κινητοποίηση. Το δεύτερο είναι η μεγάλη έλλειψη προσωπικού που υπάρχει. Νομίζω σας έχω ξαναπεί, αν έχουμε ξαναμιλήσει, τα κέντρα υγείας δυστυχώς έχουν γίνει μόνιμες προσλήψεις πάνω από 10 χρόνια. Ναι. Πάνω από μια δεκαετία είναι δηλαδή τρομερό. Μιλάμε για μόνιμους υπαλλήλους, έτσι. Ναι, ναι. Προσπαθούν με επικουρικούς και με μπλοκάκια κλπ. Τέτοιους υπαλλήλους, με υπαλλήλους τέτοιους να μπορέσουν. Αλλά αυτό είναι ημίμετρο. Είναι κάτι προσωρινό δυστυχώς. Αυτό που φωνάζουμε εμείς είναι θέλουμε να δημιουργηθεί οργανισμός και οργανόγραμμα, να υπάρχουν οι θέσεις για να μπορούν να προκηρυχθούν και οι θέσεις και να μπορέσουν να στελεχωθούν τα κέντρα υγείας. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή δυστυχώς υπάρχει μεγάλη έλλειψη, υπάρχουν εξοδοτήσεις, αρχίζουμε και λιγοστεύουμε πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα. Και ταυτόχρονα μεγαλώνουμε κιόλας. Βέβαια, φυσικά. Φυσικά. Αυτό σημαίνει ότι δηλαδή σε 5 με 7 στα επόμενα χρόνια δηλαδή, θα υπάρξει μεγάλη μείωση του προσωπικού. Νομίζω κάποιο πρέπει να βρεθεί λύση. Πρέπει να γίνει μια προκήρυξη για την πρωτοβάθμια, πρέπει να γίνουν πράγματα. Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα. Άρα λοιπόν το ένα θέμα είναι αυτό το επίδομα. Πρέπει να μπείτε κι εσείς στην επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί δεν το παίρνουν όλοι οι εργαζόμενοι. Αυτό είναι βασικό μας. Ότι κανονικά να το παίρνουν όλοι οι υγειονομικοί υπάλληλοι, να παίρνουν το επίδομα και στην Α κατηγορία που συζητάμε. Δυστυχώς αυτή η κοινή υπουργική απόφαση, αν τη δείτε, περιγράφει μόνο για τους νοσηλευτές στην Α κατηγορία και όλους τους υπόλοιπους κλάδους που ήδη που το παίρναμε στην Α κατηγορία. Μας υποβαθμίζει και δημιουργεί και άλλες ανισότητες, όπως παράδειγμα στους τεχνολόγους, ακτινολόγους που ο πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης θα είναι στη Β' κατηγορία, ο συνάδελφος που ΔΕ χειριστής, εμφανιστής παράδειγμα, θα είναι στη Γ' κατηγορία. Θα κάνουμε την ίδια εργασία στον ίδιο εργασιακό χώρο, θα κάνουμε την ίδια δουλειά και δυστυχώς θα παίρνουμε διαφορετικά το επίδομα. Εντάξει, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Ας πούμε, γι' αυτό πρέπει να το δούμε, να το αλλάξουμε. Ναι, αντί να εξομαλυνθεί η κατάσταση, μάλλον δημιουργείται μεγαλύτερη ανασφάλεια. Δημιουργεί αναστάτωση και δεν υπάρχει λόγος, δηλαδή. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Τώρα, υπάρχουν αυτά τα θέματα του προσωπικού και πολύ σωστά το βάλατε και το νοσηλευτικό αλλά και το ιατρικό προσωπικό. Ναι. Παίρνετε ότι λείπει, μεγαλώνει κιόλας. Αυτό είναι γεγονός. Μετά από 10 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να είναι και η ίδια απόδοση. Τώρα φαίνεται κάτι στον ορίζοντα, δηλαδή θα προκηρυχτούν θέσεις και αν προκηρυχτούν με ποια διαδικασία θα γίνει αυτό. Σας είπα, ειδικά στα κέντρα υγείας πρώην ΝΥΚΑ, από το 2014 από την Υπουργία Σάδων Γεωργιάδη, τότε που έγινε το παιδί, το περίφημο παιδί εκεί, γιατί το ΕΚΑ ήταν Υπουργείο Εργασίας και έγινε μετά Υπουργείο Υγείας, από τότε έπρεπε να έχει γίνει οργανισμός και οργανόγραμμα. Δυστυχώς αυτό δεν υπάρχει. Μάλιστα. Και αυτό δημιουργεί το πρόβλημα ότι δεν μπορούν να προκηρυχθούν οι θέσεις. Φανταστείτε λοιπόν, έχουν περάσει 9 χρόνια και ακόμα περιμένουμε αυτό το πράγμα το οποίο πέρυσι τέτοιο καιρό το ψήφισε. Υπάρχει νόμος που περιγράφει ότι πρέπει να γίνει οργανισμός και οργανόγραμμα στα κέντρα υγείας, αλλά δυστυχώς ακόμα δεν το έχουν υλοποιήσει. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τώρα που είναι λίγο πιο. Εδώ τοπικό δικό μας. Θυμάμαι ότι πριν ανοίξει το κέντρο υγείας Καμένων Βούρλων που λέμε, αυτό που είναι στο καινούριο, υπήρχε και εκεί ζήτημα με το οργανόγραμμα. Τελικά έγινε ένα οργανόγραμμα εκεί, πώς προχώρησε και αλλού όχι. Αυτό είναι καλή ερώτηση. Εκεί το κάνουν το οργανόγραμμα, έχουν υπαλλήλους, βέβαια και εκεί το έχουν.
έχουν στελεχώσει με λίγα άτομα και πηγαίνουν και με μετακινήσεις πάρα πολύ συνάδελφοι από άλλα κέντρα. Για σκηνικότητα, α πούμε, να το στελεχώσουμε και αυτό. Μάλιστα. Ναι, η ερώτηση είναι πώς έγινε εκεί ο οργανόγραμμα και δεν γίνεται και για τα υπόλοιπα. Ναι, αυτό είναι μια καλή ερώτηση που να το ρωτήσουμε στον Υπουργείο αυτό που έχουμε. Να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Αυτό πιέζουμε. Ναι, να λυθεί αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Κύριε Σκόνδρα, χρόνια πολλά για τις μέρες. Να ξέρετε ότι οι εργαζόμενοι στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχουν την εκτίμηση του ελληνικού λαού. Δεν είναι... Εκεί προστρέχουμε όλοι. Κοιτάξτε, η πρωτοβάθμια είναι ο βασικός πυλώνας. Θα δείτε και σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως. Η πρωτοβάθμια είναι που πρέπει να ενισχυθεί, πρέπει να λειτουργήσει. Είναι το ανάγχωμα για τη δευτεροβάθμια για τα νοσοκομεία. Είναι το εργαλείο που χρησιμοποιεί ο κόσμος. Γιατί είναι η πρόληψη, είναι τα πάντα. Νομίζω αν λειτουργήσει καλά αυτό, θα δείτε και θα λειτουργήσουν και πολύ ακόμα καλύτερα και τα νοσοκομεία. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή παρέμβαση. Τις ευχές μας σε όλους τους εργαζόμενους. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Πάσχα. Γεια σας.